τα οποία να ξεκινήσουμε είναι από την έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Έτσι, κλινικές απειλούνται να μην έχουν γιατρό να λειτουργήσουν. Το σημαντικότερο πρόβλημα, κύριε Θεοδόση, που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, και αυτός είναι και ο λόγος της παρουσίας μου εδώ, αλλά και η αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στο νησί μας, είναι η έλλειψη αναισθησιολόγου. Μετά από 4 αναισθησιολόγους, καταφέραμε να έχουμε μείνει μόνο με μία αναισθησιολόγο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μία αναισθησιολόγος, να ξέρετε ότι ίσον καμία. Γιατί αν συμβεί, αν ζαλιστεί ή αν την ώρα που θα μπορούσε να γίνεται να είναι σε εξέλιξη ένα χειρουργείο και έρθει ένα άλλο περιστατικό επίγον ή μέσα στο νοσοκομείο νοσηλευόμενος που θα χρειαστεί διασωλήνωση, αντιλαμβάνεστε ότι ένας από τους δύο θα καταλήξει. Δεν θα προλάβει να διασωλήνωθεί, γιατί πού θα πάει μία αναισθησιολόγος. Και ενώ έχουμε ενημερώσει τη ΔΥΠΕ πολύ καιρό πριν ότι θα μείνουμε χωρίς αναισθησιολόγο στο τέλος του μήνα, φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να μην έχει καλυφθεί η θέση αναισθησιολόγου, η δεύτερη θέση, που θα έπρεπε να γίνει άμεσα με κάποια απόσπαση κάποιου άλλου αναισθησιολόγου από κάποιο νοσοκομείο της περιφέρειάς μας για να έχουμε καλύψει αυτή τη θέση. Και βρισκόμαστε αυτή την ώρα χωρίς αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο, μόνο με μία αναισθησιολόγο, και εμείς ως σύλλογος ιατρικός και ως γιατροί βρήκαμε τον ενδιαφερόμενο γιατρό Ζακυνθινό, ο οποίος θέλει, τον κύριο Μπάστα, ο οποίος θέλει να πάρει τη θέση του να έρθει επικουρικός στο νοσοκομείο της Ζακύνθου ως αναισθησιολόγος, ως δεύτερος αναισθησιολόγος, και η ΔΥΠΕ κοφεύει στο πρόβλημα και δεν έδωσε λύση στο πρόβλημα, ενώ ήταν ενημερωμένη ένα μήνα πριν. Αυτό λοιπόν είναι νούμερο απαράδεκτο. Ένα πρόβλημα λοιπόν ο αναισθησιολόγος, που σε περίπτωση που πέσουν δύο περιστατικά μαζί, για να το καταλάβουμε, δεν μπορεί να τα... Έγινε προχτές με έναν συμπολίτη μας, τον Κόμι, με το παιδί, το οποίο την ώρα που εμείς είμαστε στο χειρουργείο και είχαμε ορθοπαιδικό χειρουργείο, την ώρα εκείνη στα εξωτερικά ιατρία, στα επίγοντα, υπήρχε το πρόβλημα με τον συγκεκριμένο τραυματία και διασωληνώθηκε από τη δεύτερη αναισθησιολόγο. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον σταματήσανε όλα τα χειρουργεία, ταλαιπωρείται ο κόσμος, μεταφέρονται όλα τα περιστατικά στην Πάτρα για χειρουργείο, με ό,τι αυτό σημαίνει. Υπάρχει μια δυσλειτουργία πλέον στο νοσοκομείο, γιατί τη δουλειά του αναισθησιολόγου, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να την κάνει κανένας. Κάποιος άλλος γιατρός μπορεί να βοηθήσει σε κάτι άλλο, αλλά ειδικά για αναισθησιολόγο δεν μπορεί να την κάνει τη δουλειά της κανένας. Και έπρεπε η ΔΥΠΕ να έχει λύσει άμεσα αυτό το πρόβλημα. Και να μην έρθουμε σήμερα εδώ και να βρισκόμαστε χωρίς αναισθησιολόγο, με μία μόνο αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο, και να μην μπορεί να γίνει τίποτα από χειρουργία, να έχει σταματήσει η λειτουργία των χειρουργείων. Και όχι μόνο. Μεγαλύτερο πρόβλημα αναισθησιολόγος λοιπόν. Ακούσανε... Έπρεπε ήδη να έχει αποσπάσει αναισθησιολόγο από κάποιο νοσοκομείο μεγάλο της Πάτρας, είτε από το Ρίο, είτε από τον Άγιο Ανδρέα, είτε από το Καραμανδάνιο, από οπουδήποτε του περισσεύουν. Όμως μπορεί να μην να υπήρχε έλλειψη και εκεί, κύριε. Και να στείλει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς πριν από λίγο καιρό είχαμε 4. Αυτόματα μείναμε με μία αναισθησιολόγο. Έπρεπε να έχει δώσει εντολή με εντέλεσθε σε αναισθησιολόγο, ο οποίος θα είχε έρθει στο νοσοκομείο της Ζακύνθου να καλύψουμε το διάστημα των 7, 8, 10 ημερών μέχρι να διοριστεί ο επικουρικός. Αυτά τώρα είναι λόγια το θέμα του αέρα. Δεν έπρεπε να μείνουμε καμία μέρα χωρίς δεύτερο αναισθησιολόγο. Πάμε στις υπόλοιπες. Πάμε στους καρδιολόγους. Έχουμε πρόβλημα με καρδιολόγο. Αυτή την ώρα δεν γίνονται προεγχειρητικοί έλεγχοι, και από εκεί αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τα χειρουργεία. Δεν γίνονται τακτικά ιατρία. Κάποιος που θέλει να καταθέσει τα χαρτιά του για να πάρει σύνταξη από καρδιολογικής πλευράς, δεν μπορεί να γίνουν τακτικά ιατρία. Το θέμα του παιδιάτρου, και εκεί αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτό το οποίο λέει ότι δεν βρίσκονται γιατροί, θα πρέπει να το καταλάβει, αλλά οι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι ενημερωμένοι για το θέμα. Είναι ερασιτέχνες του θέματος και γι' αυτό το λόγο δημιουργούνται αυτά τα θέματα. Τα είχαμε πει ότι είναι επικίνδυνα ορισμένα ζητήματα στην υγεία, κυρίως στην υγεία. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι 15.000 τουλάχιστον αυτή τη στιγμή νέοι συνάδελφοι γιατροί έχουν φύγει στο εξωτερικό με τις άστοχες ενέργειες οι οποίες γίνονται στον χώρο της υγείας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα μελλοντικά, γιατί δεν έχουμε ιατρικό δυναμικό που να παραμένει στην Ελλάδα. Όλο το καλύτερο επιστημονικό προσωπικό φεύγει στο εξωτερικό. Το δικό μας ιατρικό προσωπικό συνεχώς θα είναι σε γύρανση, δηλαδή συνεχώς θα γερνάει και δεν θα ανανεώνεται με νέο ιατρικό προσωπικό, με νέους επιστήμονες. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε πού πάει το σύστημα υγείας, πού θα καταλήξει με όλα αυτά τα οποία ανακοινώνονται και με τις άστοχες αυτές ενέργειες που γίνονται στο χώρο μας, και συνεχώς επιδεινώνεται η κατάσταση αντί να βελτιώνεται. Να δούμε και τα υπόλοιπα προβλήματα. Είπαμε και για το τμήμα της καρδιολογίας.
Εδώ, ας πούμε, ανακοινώθηκε για την λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας. Ούτε ένα σε 1,5 χρόνο δεν πρόκειται να λειτουργήσει, γιατί εδώ δεν υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό. Δεν έχει μονάδα εντατικής θεραπείας της Ζάκυνθος. Δηλαδή, αν χρειαστεί, θα πρέπει να μεταφερθεί. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει μονάδα εντατικής θεραπείας της Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει προσωπικό, υπάρχουν κρεβάτια και. Υπάρχουν τα κρεβάτια, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν έχει εκπαιδευμένο προσωπικό. Πρέπει να πιστοποιηθούν τα εργαστήρια. Έχει μηχανήματα, δηλαδή κρεβάτια. Βεβαίω. Υπάρχουν τα μηχανήματα, υπάρχουν τα κρεβάτια. Πρέπει όμω να πιστοποιηθούν τα εργαστήρια, πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό το οποίο θα το στελεχώσει. Πρέπει να υπάρξουν βάρδιες νοσηλευτικού προσωπικού. Τι είναι περίπτερο η μονάδα εντατικής θεραπείας? Συγγνώμη που το λέω, είναι η πιο σοβαρή λειτουργία σε ένα νοσοκομείο. Και αυτό δεν γίνεται έτσι, επειδή το ανακοινώνουν για πολιτικούς λόγους, θεωρείται ότι αύριο το πρωί λειτουργήσαμε. Δεν θα γίνει μέχρι το Μάιο, δηλαδή δεν θα λειτουργεί που είχαμε θέσει, είχε τεθεί χρονοδιάγραμμα, νομίζω, μέχρι Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Καλά, κύριε Θεοδωσή. Τώρα μην πραγματικά. Δηλαδή δεν σας λέω το... ότι καλύτερα να ενημερώνεστε από τον. Από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, από τον Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, από τον Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου, που είμαστε μέλη του, γιατί εμείς μόνο που είμαστε γιατροί και γνωρίζουμε τις λειτουργίες του νοσοκομείου και το πώς λειτουργούν τα τμήματα, μπορούμε να ξέρουμε αν μπορεί να λειτουργήσει ή όχι. Αλίμονο αν εμείς δεν θέλουμε, και ήταν και αν θέλετε και ως πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας που ήμουνα, ήταν από τους πρώτους στόχους μας να λειτουργήσει η μονάδα εντατικής θεραπείας. Όμως η μονάδα εντατικής θεραπείας δεν λειτουργεί έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη, και να μην το ανακοινώνουν αυτό το πράγμα, χρειάζεται εξειδίκευση, χρειάζεται προσωπικό, χρειάζεται διορισμούς. Εδώ δεν μπορέσαμε να καλύψουμε το δεύτερο αναισθησιολόγο με ένα εντέλεσθε για 4-5 μέρες πόσο θα χρειαστεί για να έρθει, ή πόσο 10 μέρες πόσο θα κάνει να έρθει να διοριστεί ο επικουρικός αναισθησιολόγος. Και θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τη μονάδα εντατικής θεραπείας μέχρι το Μάιο, χωρίς να έχουμε εκπαιδευμένο προσωπικό και χωρίς να έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό διορισμένο αυτή την ώρα? Εδώ υπολειτουργούμε σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου. Υπάρχει μια νοσηλεύτρια στη βάρδια τη νυχτερινή ή την απογευματινή, γιατί δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Ούτε τα ρεπό δεν βγαίνουν. Και θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μονάδα εντατικής θεραπείας χωρίς να είμαστε στελεχωμένοι με προσωπικό? Έχετε επισκεφθεί την ΕΚΤΥΠΕ, έχετε στείλει τα παραπονά σας, γνωρίζει η ΕΚΤΥΠΕ τα προβλήματα? Κοιτάξτε, μας είχε υποσχεθεί ο κύριος Δηπεάρχης ότι θα ερχόταν ξανά. Ήταν εθιμοτυπική η πρώτη επίσκεψη η οποία έκανε στο νησί μας πριν από ένα χρόνο περίπου, όταν διορίστηκε, και μας είπε ότι θα ξανάρθει. Εμείς τον καλωσορίσαμε και του είπαμε να έρθει να τον ενημερώσουμε την επόμενη μέρα, και τότε θα δει ποια θα είναι τα προβλήματα. Αυτή την ώρα. Εκείνο το οποίο, και όταν ήρθε, μάλιστα δεν συνάντησε ούτε και τον διοικητή του νοσοκομείου, γιατί τον έλεγε μνημονιακό. Αλήθεια, ο συγκεκριμένος διπεάρχης είναι αντιμνημονιακός που είναι σήμερα διορισμένος? Ποιος τον διόρισε? Αντιμνημονιακή κυβέρνηση τον διόρισε, ή και αυτή η κυβέρνηση είναι μνημονιακή? Πολιτικά και μνημονιακή. Με αυτό και μόνο το λόγο δεν συνάντησε τον τότε διοικητή του νοσοκομείου για να ενημερωθεί για τα προβλήματα. Τόσο σοβαρά έβλεπαν τα προβλήματα της υγείας που δεν ενημερώθηκαν από τους καθήλυνα αρμοδίους, αλλά ενημερώνονταν από τους απλούς εργαζόμενους του νοσοκομείου και όχι από τους διαχειριστές του συστήματος. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που έχει να κάνει είναι ότι όσο και να προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα, εάν η πολιτεία δεν σκύψει από πάνω σοβαρά για να τα λύσει, τα προβλήματα δεν πρόκειται να λυθούν από τα κάτω. Εμείς καταβάλουμε μια τεράστια προσπάθεια ως γιατροί και ως νοσηλευτικό προσωπικό και ως εργαζόμενοι του νοσοκομείου να κρατήσουμε στο ύψος των περιστάσεων το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα του νησιού μας. Δίνουμε μάχη καθημερινά για αγώνα για να κρατήσουμε όρθιο το σύστημα, αλλά δεν μπορούμε να το κρατήσουμε επάπειρο εάν δεν βελτιωθούν οι δομές και εάν δεν στελεχωθούμε με προσωπικό. Μην ξεχνάμε πάντως, κύριε Ακτύπη, ότι ολόκληρη η περιφέρεια αντιμετωπίζει προβλήματα στο χώρο της υγείας και πιθανόν να έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά προβλήματα και πολλά χρόνια. Και εντάξει, εμείς δεν λέμε λίγο ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν όλα ρόδινα στο χώρο της υγείας. Εγώ, μακριά από μένα αυτές οι δηλώσεις. Προβλήματα υπήρχαν πάντα στο χώρο της υγείας. Πραγματικά πάντα υπήρχαν. Όμως αυτή την ώρα δεν δίνεται και καμία λύση στο όλο θέμα. Υπάρχει δηλαδή, έχουμε μείνει ακέφαλοι χωρίς διοίκηση στο νοσοκομείο και δεν μπορούν να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για την τύχη του νοσοκομείου, γιατί ενώ η θητεία των προηγουμένων διοικητών έλυγε τον Αύγουστο, από ό,τι νομίζω. Από εκεί και πέρα ήθελαν να τους διώξουν, λες και είχαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τους διοικητές των νοσοκομείων. Τους έδιωξαν. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβαν, το μόνο που ζητούσαν ήταν να φύγουν οι διοικητές των νοσοκομείων, λες και ήταν οι μοναδικοί που είχαν το πρόβλημα μαζί τους. Και έτσι μείναν ακέφαλα τα νοσοκομεία, διορίσανε και στο τέλος Μαρτίου τώρα έληξε η θητεία τους και πρέπει να ξαναδιορίσουν. Δηλαδή τόσες άστοχες ενέργειες, τόσες αστοχίες και τόσο ένας συντεχνισμός δεν μπορεί να τον αντέξει ο χώρος της υγείας. Και όχι μόνο, και οι υπόλοιποι τομείς.
αλλά ειδικά στην υγεία. Γιατί εμείς έχουμε να κάνουμε με ευαίσθητα κομμάτια της κοινωνίας. Δεν είναι, έχουμε τραυματίες, έχουμε ασθενείς. Δεν είναι τα πράγματα απλά, αναστέλουμε και πάμε την επόμενη μέρα. Ζητάμε σήμερα. Και κλείνοντας, και εδώ ξέρω γιατί πιέζεστε, κλείνοντας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται σήμερα και μακριά από εμάς, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε, να βγαίνουμε στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα για να αναφέρουμε αυτά τα ζητήματα, γιατί αν φτάσει τελικά και προς τους τουριστικούς προορισμούς, τους πράκτορες, όλο αυτό το οποίο γίνεται, ότι το νοσοκομείο της Ακίνθου λειτουργεί σε όρια επικινδυνότητας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η κινδυνολογία θα κάνει καθόλου καλά στο νησί μας, το οποίο είναι ο 4ος-5ος πυλώνας εισόδου τουριστών στην Ελλάδα.